Ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι ασφαλτοστρώσεις στην πολύπαθη περιοχή της Υγείας. Τα συνεργεία του εργολάβου βρίσκονται στο σημείο για να ασφαλτοστρώσουν δρόμους που τα τελευταία 15 χρόνια ήταν χωματόδρομοι, ενώ σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Σερών θα ακολουθήσει και μία ακόμη εργολαβία το επόμενο διάστημα για τους ελάχιστους δρόμους που έχουν μείνει εκτός προγραμματισμού ασφαλτόστρωσης. Τα έργα υποδομών στην περιοχή ξεκίνησαν από τη Δημοτική Αρχή του Πέτρου Αγγελίδη και φτάσαμε σχεδόν μία δεκαετία μετά επιτέλους να ολοκληρώνονται. Όντως μία πολύπαθη περιοχή, αλλά όπως έχω πει και άλλη φορά, θα γίνει μία από τις ομορφότερες περιοχές του Δήμου μας και της πόλης μας. Έχει ταλαιπωρηθεί και το έχουμε αναγνωρίσει όλοι μας πάρα πολύ ο κόσμος, αυτός που ήρθε ειδικά από τα πρώτα χρόνια εδώ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια όμως υλοποιούνται έργα μεγάλης αξίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Δυστυχώς τα εύσημα τα παίρνουν οι τελευταίοι που ρίχνουν την άσφαλτο, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οι πιο σοβαρές υποδομές είναι αυτές που είχαν γίνει παλιότερα, να γίνουν τα όμβρια, να γίνουν οι αποχετεύσεις, οι δρεύσεις και όλα αυτά. Και στο τέλος βεβαίως το παντεσπάνι που λέμε είναι η άσφαλτος. Σήμερα βρισκόμαστε σε έναν ακόμη κύκλο ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή. Στρώνονται αρκετοί δρόμοι, όπως θα δείτε και εσείς μετά. Σχεδόν ολοκληρώνεται, σχεδόν ολοκληρώνεται μια αρκετά μεγάλη ασφαλτόστρωση που αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Μας μένουν ακόμη λίγοι δρόμοι να ασφαλτοστρωθούν και ταυτόχρονα αρκετές διανοίξεις. Ολοκληρώνοντας αυτόν τον κύκλο των ασφαλτοστρώσεων, προετοιμάζουμε μία μελέτη για το επόμενο διάστημα, όπου μέχρι το τέλος του χρόνου ελπίζουμε ότι θα δημοπρατηθεί και από τη νέα χρονιά θα έχουμε διανοίξεις εκεί που δεν υπάρχουν διανοίξεις. Με την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων, ο Δήμος Σερών πρέπει να προχωρήσει σε διανοίξεις νέων δρόμων στην περιοχή, καθώς υπάρχουν ακόμη και σήμερα οικόπεδα, στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι ιδιοκτήτες τους. Μετά από τις διανοίξεις, θα πρέπει να γίνει μελέτη από τη ΔΕΙΑΣ για να ξεκινήσουν οι εργασίες ίδρυυσης και αποχέτευσης, ώστε στα σημεία εκείνα να πέσει άσφαλτος. Στην περιοχή υπάρχει παιδική χαρά και χώρη άθλησης, οπότε αυτό που απομένει είναι ένας μικρός καλοπισμός. Τα οικόπεδα τα οποία είναι χρησιμοποιητά θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να μεριμνήσουν ώστε να καθαριστούν. Το μόνο σίγουρο είναι πως η περιοχή αυτή θα είναι ίσως η ομορφότερη της πόλης των Σερών. Έτσι ώστε να ακολουθήσει μετά και να ακολουθήσουν οι άλλες υποδομές, κυρίως της ΔΕΙΑΣ, οι οποίες είναι η αποχετεύση, οι δρεύσεις και τα όμβρια ύδατα, για να μπορέσουμε μετά να ασφαλτοστρώσουμε στη συνέχεια και εκείνους τους δρόμους. Είναι μέρα χαράς, ημέρα ναι, όταν σε μια τέτοια γειτονιά, όπως είπατε και εσείς, πολύπαθη, αρχίζει και ολοκληρώνεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο ο κύκλος της εργασίας, είναι ευχάριστο για όλους. Πόσοι χωματόδρομοι θα μείνουν? Ναι, θα μείνουν, ναι, βεβαίως, αλλά είναι λίγοι πια αυτοί που θα μείνουν και αυτή τη στιγμή είναι διαμορφωμένοι ως χωματόδρομοι. Αυτό που υπολείπεται πίσω και παράλληλα από την προέκταση Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως κατεβαίνουμε τη Νέα Ζύχνης δεξιά μεριά, όπως κατεβαίνουμε τη Νέα Ζύχνης, έχει ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει να διανοιχτεί. Νομίζω ότι πλέον σε εκείνη την περιοχή, πλην κάποια διάσπαρτα που θα μείνουν βεβαίως, εκείνη την περιοχή πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας και αυτό θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά την ανάπλαση της περιοχής, είναι σε καλό επίπεδο? Η ανάπλαση της περιοχής θεωρώ ότι είναι σε καλό επίπεδο. Μπορώ να πω από τα πιο ευνοϊκά. Βεβαίως, από εδώ και πέρα τώρα αναλαμβάνουν την ευθύνη και οι ίδιοι οικοπεδούχοι. Γιατί οι δημοτικές υποδομές δεν τελειώνουν βέβαια ποτέ, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά που βλέπουμε εδώ πλέον είναι διαμορφωμένα οικόπεδα, στα οποία ευθύνη έχουν οι ίδιοι οικοπεδούχοι και να καθαρίσουν και να διαμορφώσουν και μακάρι να χτιστούν σπίτια, να έχουμε ανάπτυξη στο νομό και στην πόλη, που δυστυχώς δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι, να αναπτυχθούν σπίτια στην περιοχή και όπου, όπως βλέπετε πίσω στη γειτονιά εκεί πέρα που έχουν γίνει τα σπίτια, γίνεται ένα όμορφο και καλέσθητο και καθαρό περιβάλλον.